Γεια σας, λέγομαι Λιβάνος Χρήστος και σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς θα δοκιμάσουμε ένα κρασί. Το να δοκιμάσουμε ένα κρασί, όπως το δοκιμάζουμε εμείς οι επαγγελματίες, δεν είναι κάτι το δύσκολο. Είναι αντιθέτως ένα παιχνίδι το οποίο θα μας βοηθήσει να ευχαριστηθούμε καλύτερα και να απολαύσουμε το κρασί μας. Για να δοκιμάσουμε ένα κρασί λοιπόν, χρειαζόμαστε τρεις αισθήσεις. Η πρώτη είναι η όραση, η δεύτερη είναι η οσμή και η τρίτη είναι η γεύση. Να σερβίρουμε λοιπόν το κρασί μας για να προχωρήσουμε στη διαδικασία της γευσιγνωσίας. Όπως είπαμε, χρησιμοποιούμε ένα κλασικό ανοιχτήρι ποδαλού σερβιτόρου και με τη μόχλευση ανοίγουμε εύκολα το κρασί μας. Το πρώτο πράγμα που θα δείτε ότι θα κάνει ένας επαγγελματίας σερβιτόρος είναι να μυρίσει το φελό. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και εμείς. Αυτό θα μας δείξει αμέσως αν έχει κάποιο σφάλμα το κρασί μας, δηλαδή πολλές φορές μυρίζει δυσάρεστα. Η πρώτη μας λοιπόν επαφή με τη μυρωδιά του κρασιού είναι ο φελός. Στη συνέχεια σερβίρουμε. Θα έχετε παρατηρήσει λοιπόν, όσον αφορά την όψη ενός κρασιού, ότι το κάθε κρασί έχει τη δική του απόχρωση. Άλλα λευκά είναι πιο σκούρα, άλλα ερυθρά είναι πιο σκούρα και ούτω καθεξής. Αντίστοιχα, ένα ανοιχτόχρωμο κρασί μας προδιαθέτει για ένα πιο ελαφρύ κρασί. Το ίδιο ισχύει και για τα λευκά και για τα κόκκινα και για τα ροζέ. Εκ πρώτης όψης λοιπόν, βάζοντας το κρασί στο ποτήρι μας, μπορούμε να καταλάβουμε τι μπορούμε να περιμένουμε στη γεύση και στα αρώματα. Αν είναι ένα ανοιχτόχρωμο κρασί, θα είναι πιο ελαφρύ στη γεύση και στα αρώματα. Αν είναι πιο σκούρο, θα είναι πιο βαρύ, ίσως να είναι και πιο τανικό. Να έχει αυτή τη στιφή αίσθηση λοιπόν στη γλώσσα μας, για να το πω απλά. Παρατηρούμε λοιπόν, συνήθως εμείς γέρνουμε το κρασί σε μια λευκή επιφάνεια για να δούμε την απόχρωσή του πιο εύκολα. Παρατηρούμε λοιπόν ότι ένα ανοιχτό κρασί, όπως είπαμε, είναι πιο ελαφρύ, ένα σκουρόχρωμο και ούτω καθεξής. Αν έχει μια πιο κεραμιδή απόχρωση το κόκκινο μας κρασί, σημαίνει ότι έχει παλαιώσει, είτε σε βρύ ένα βαρέλια, είτε τέλος πάντων είναι μια πιο παλιά σοδειάς, αλλάζει το χρώμα με τα χρόνια του κρασιού. Και αντίστοιχα στα λευκά, αν είναι πιο σκουρόχρωμο ή έχει κάποιες πράσινες αντάβιες, έχει περάσει παλαιώσει σε υδρύνα βαρέλια ή έχει παλαιώσει στη φιάλη. Άλλα πράγματα που μπορούμε να παρατηρήσουμε βλέποντας ένα κρασί είναι αν έχει σπάσει η δομή του, δηλαδή το βλέπουμε σαν να έχει νερώσει και βλέπουμε και κάποια ειζήματα. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον έχει πεθάνει το κρασί μας από την υπερβολική παλαιώση. Άλλος ένας δείκτης πολύ ενδιαφέρον είναι να παρατηρήσουμε γυρνώντας το ποτήρι μας τις γραμμές που θα κάνει το κρασί πάνω στο φλοιό του ποτηριού. Αυτό, ανάλογα με το πάχος και τη συγκέντρωση, μας δείχνει και το πόσο αλκοολικό βαθμό έχει το κρασί. Και επειδή το αλκοόλ μας δίνει μια πιο γεμάτη γεύση γενικότερα στα κρασιά, όσο πιο παχές είναι οι γραμμές, τόσο πιο γεμάτη θα είναι και η γεύση στο κρασί που ετοιμαζόμαστε να δοκιμάσουμε. Άρα πριν ακόμα το μυρίσουμε ή το βάλουμε στο στόμα μας, έχουμε καταλάβει περίπου και τι ύφος θα έχει το κρασί και τι γεύσεις να περιμένουμε. Το δεύτερο βήμα που ακολουθούμε είναι να παρατηρήσουμε την οσμή του κρασιού μας. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα προβλήματα που μπορεί να εντοπίσουμε αρχικά μυρίζοντας το κρασί. Αν έχετε ακούσει τη φράση φελωμένο, είναι συνήθως μια οσμή σαν βραγμένη εφημερίδα. Συνήθως είναι κάποια ασθένεια που έχει προσβάλει το φελό του κρασιού και στη συνέχεια έχει δημιουργήσει πρόβλημα και στο κρασί. Πλησιάζοντας λοιπόν, αναδεύοντας ελαφριά το ποτήρι μας και μυρίζοντας το κρασί, μπορούμε να εντοπίσουμε αν έχει κάποια τέτοια μυρωδιά. Μία άλλη ενοχλητική μυρωδιά είναι η μυρωδιά του ξυδιού. Σημαίνει δηλαδή ότι το κρασί μας έχει οξυδωθεί. Αυτό μπορεί να οφείλεται από κακή συντήρηση ή από μακρά παλαίωση και στο τέλος να έχει πεθάνει το κρασί και να έχει οξυδωθεί. Και η τρίτη, το πιο σύνηθες πρόβλημα είναι να μυρίζει αυγό. Αυτό συνήθως προέρχεται από τα υπερβολικά θειώδη που μπορεί να έχει ένα κρασί. Τα θειώδη τα χρησιμοποιούμε σαν συντηρητικό του κρασιού. Συνήθως η μία μετάγγιση σε μία καράφα μπορεί να το λύσει το πρόβλημα, αλλά εάν το εντοπίσετε καλύτερα να μην το πιείτε αυτό το κρασί. Κάτι άλλο που πρέπει να πούμε είναι ότι όλα τα κρασιά δεν είναι τόσο διαυγή. Κάποιοι παραγωγοί επιλέγουν να
τα κρατάνε αφιλτράριστα, έτσι είναι συνήθως θολά. Δεν χρησιμοποιούν δηλαδή κάποιες φυσικές ή χημικές ουσίες για να γίνει η διάβγαση του κρασιού. Αυτό θα το απαντήσουμε συνήθως σε βιολογικά κρασιά ή σε φυσικά κρασιά. Σε κάθε περίπτωση βέβαια το αναφέρει ο παραγωγός πάνω στην ετικέτα. Ένα άλλο ενδιαφέρον παιχνίδι που μπορείτε να κάνετε και με τους φίλους σας ή με τον εαυτό σας είναι μυρίζοντας ένα κρασί να προσπαθήσετε να θυμηθείτε τι αρώματα σας βγάζει. Τι σημαίνει αυτό? Ο καθένας από εμάς έχει τα δικά του βιώματα. Άλλοι έχουν δοκιμάσει κεράσι, φράουλα ή μπανάνα και μάγκο και άλλοι δεν τα έχουν δοκιμάσει. Στον καθένα λοιπόν θυμίζει κάτι συγκεκριμένο αυτό που θα μυρίσει. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι να παίξετε με τον εαυτό σας ή με τους φίλους σας και να δείτε τι αρώματα μπορεί να σας βγάλει ένα κρασί στο ποτήρι. Κάθε ποικιλία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά αρώματα. Για παράδειγμα, το αγιοργύτικο μπορεί να μας βγάλει κεράσι ή το ξινόμαυρο μπορεί να μας βγάλει ντομάτα και ελιά. Ψάξτε τις αισθήσεις σας και με αυτόν τον τρόπο θα τις οξύνετε ακόμα περισσότερο πριν δοκιμάσετε το κρασί. Ένα αντίστοιχο παιχνίδι μπορούμε να κάνουμε και την ώρα που γευόμαστε το κρασί. Αφού δοκιμάσουμε το κρασί, μπορούμε να προσπαθήσουμε να καθορίσουμε ποιες γεύσεις μας θυμίζει. Έτσι, στα λευκά, όπως είπαμε, ένα Sauvignon Blanc μπορεί να μας φέρει τη γεύση του μάγκο ή της μπανάνας στο στόμα και αντίστοιχα το ξινόμαυρο, την ντομάτα και την ελιά, όπως είπαμε και προηγουμένως, ή στο ροζέ κρασί ένα γκρενάς μπορεί να μας φέρει το κεράσι ή και το σπαράγγι ακόμα, σαν θύμηση. Όλα αυτά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι που θα σας βοηθήσει παράλληλα να εκτιμήσετε καλύτερα την ποιότητα ενός κρασιού και να βρείτε αυτό που σας αρέσει, γιατί αυτό έχει σημασία. Απελευθερώστε λοιπόν τις αισθήσεις σας και στην υγεία σας.